Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία στην όμορφη πόλη σας, στη Λάρισα. Το κοινό φαίνεται να έχει ενδιαφέροντα για τις κρίσιμες συνθήκες που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Και αυτό το βιβλίο παρουσιάζουμε σήμερα. Γεννήθηκα στο Βορρά, μεγάλωσε στο Νότο, το οποίο πραγματεύεται τα διέξοδα που δημιουργεί, το ανεπεξέργαστο πράγμα πολλών γενεών πίσω, το οποίο έρχεται σωρευτικά μαζί με τις εξελίξεις των τελευταίων χρόνων, κρίσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η κοινωνία μας, οι οποίες αφορούν την οικονομική κρίση, κοινωνική κρίση, κρίση θεσμών και αξιών, η κρίση της οικογένειας, πόλεμο, πανδημία, υγειονομική κρίση. Και όλα αυτά έρχονται σωρευτικά και επιδρούν στον ψυχισμό όλων μας. Εμείς οι ειδικοί του χώρου της ψυχικής υγείας προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε, ο καθένας με τον τρόπο του, οι γονείς, η εκπαιδευτική, η πολιτεία, να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή, έστει ώστε να συμβάλλουμε να γίνει κατανοητό το μήνυμα που δίνουν οι έντονες μορφές δυσφορίας των νέων μας, όπως είναι η παραβατικότητα, η βία που συναντούμε πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια, να καταλάβουμε την εφηβική κατάθλιψη, έναν όρο που δεν ήταν γνωστός στα χρόνια τα προηγούμενα, παρά μόνο τους ενήλικες αφορούσε, και σήμερα αφού κραζόμαστε σύγχρονες μορφές δυσφορίας των νέων, προσπαθούμε λοιπόν με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε και να συμβάλλουμε στην κατανόηση αυτών των φαινομένων, φροντίζοντας να κάνει ο καθένας μέσα από το ρόλο του ό,τι είναι δυνατόν και ό,τι είναι καλύτερο. Επέλεξα λοιπόν έναν διάλογο μάνας κόρης για να μιλήσω για θέματα που αγγίζουν επιστημονικά ζητήματα που αφορούν την κοινωνία μας, αλλά με τρόπο που θα γίνει πιο προσιτό, πιο εύπεπτο και πιο κατανοητό και από τις δύο γενιές, από την πλευρά των γονιών και από την πλευρά των νέων, που εκείνοι είναι περισσότερο που θέλουν εκείνους να βοηθήσουν, να λεκτικοποιήσουν όλα αυτά που αισθάνονται, αλλά δεν μπορούν να τα εξηγήσουν και τα εκφράζουν με ένταση, όπως είπα λίγο πριν, με βία, με χρήση ουσιών, με απόσυρση πολλές φορές και μοναξιά. Τα μηνύματα των γερών λοιπόν είναι σημαντικό να τα επεξεργαστούμε. Μέσα στο βιβλίο αυτό υπάρχουν στα 17 του κεφάλαια όλες οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων που δημιουργούν ένα χάσμα ανάμεσα στις δύο γενιές, αυτή που είναι η δική μας, των γονιών δηλαδή και των παιδιών, που ενώ είναι τόσο κοντά χρονικά, οι ραγδαίες εξελίξεις έχουν φέρει τόσο μεγάλες αλλαγές που δημιουργούν ένα τεράστιο διαγενειακό χάσμα. Αυτό πραγματεύεται το βιβλίο, προσπαθώντας να γεφυρώσει τις δύο αυτές οι γενιές με έναν πολύ τρυφερό, καμιά φορά και συγκρουσιακό και δύσκολο διάλογο μεταξύ μιας μάνας και μιας κόρης.